Κύριε Κουρτέλη, η παρέμβασή μου, αν θέλετε, ήταν υποχρεωτική, γιατί αυτή ήταν μια πάγια θέση που είχα πει και, αν θέλετε, και προηγούμενα από την πριν τις εκλογές, τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, ότι θα πρέπει να δούμε σοβαρά πώς λειτουργεί η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης στο Δήμο Ερμιονίδας. Όμως η αφορμή ήταν το εξής, ότι πήρε απόφαση η Οικονομική Επιτροπή και επειδή για επαγγελματικούς λόγους απουσίαζα από αυτή τη συνεδρίαση, ήταν μέσα στην περίοδο των εξετάσεων. Άρα λοιπόν πήρε απόφαση η Οικονομική Επιτροπή να δώσει 418 χιλιάρικα από το Δήμο Ερμιονίδας στην Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης από τους κεντρικούς αφοτελείς πόρους. Άρα λοιπόν αυτό το ποσό, ουσιαστικά από αυτά τα λεφτά που ο Δήμος εισπράττει από το κράτος κάθε μήνα, θα εισπράττει λιγότερα. Δηλαδή, αν εισέπρατε το μήνα γύρω στα 130 χιλιάρικα, τώρα θα εισπράττει, μπορεί να εισπράττει 100 χιλιάρικα. Άρα είναι μια μορφή δανεισμού. Χρηματοδοτούμε τη ΔΕΙΑΡ. Και είπα εγώ ότι για να χρηματοδοτούμε τη ΔΕΙΑΡ για να πληρώσει τα προβλήματα που έχει των λειτουργικών δαπανών, απαιτείται να υπήρχε μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα ερχόταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Που τι θα έλεγε αυτό και βεβαίως και στην Οικονομική Επιτροπή. Ποια είναι, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή η οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Δεν μας ήρθε ποτέ. Ποια είναι, αν θέλετε, η εικόνα της. Ποια λεφτά αυτή τη στιγμή, τι ελλείμματα έχει, ποια είναι η ζημιά της, ποια ζημιά έκλεισε την τρέχουσα χρονιά το 19. Από εκεί και πέρα να δούμε λοιπόν τις υποχρεώσεις που έχει προς τους επαγγελματίες της περιοχής, που χρωστάει δηλαδή με άλλα λόγια, ποιες απαιτήσεις υπάρχουν της ΔΕΙΑ προς τους δημότες, γιατί δεν έχουν εκδοθεί λογαριασμοί, άρα να υπήρχε μια καθαρή οικονομική εικόνα. Αυτή η καθαρή οικονομική εικόνα δεν υπήρχε ποτέ. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, σε αυτό τους μήνες από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Ιούνιο, έχουμε δει ανακοινώσει της παρούσας Δημοτικής Αρχής που στρέφεται κατά της διοίκησης της προηγούμενης. Και λέει και με την απειλή ότι αυτά τα θέματα θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Για προβλήματα, αν θέλετε, στην διαχείριση της ΔΕΙΑΡ, κάτι τέτοιο το οποίο δεν έχει έρθει ποτέ και δεν μας απασχολήσει. Άρα λοιπόν, για να δώσουμε χρήματα εμείς σαν από την πλευρά του Δήμου στη ΔΕΙΑΡ, πρέπει να υπήρχε αυτή η συγκεκριμένη εικόνα. Και αυτό είναι η πάγια τακτική που ισχύει, αν θέλετε, σε όλους τους οικονομικούς οργανισμούς. Για να δώσεις, αν θέλετε, για να δώσουμε χρήματα σε μια επιχείρηση, πρέπει να μας πεις ότι αυτή η επιχείρηση είναι βιώσιμη. Και αυτά θα πάνε για συγκεκριμένους σκοπούς που θα μπορέσει αυτή η επιχείρηση με αυτά τα χρήματα να καλύψει ανάγκες της και να υπάρχει σχέδιο εξυγίανσης. Αυτό λοιπόν δεν έγινε. Ήταν μια πρόκειρη απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή και μια πρόκειρη απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Έχω μια άποψη. Την καταθέτω. Λοιπόν, ότι θα πρέπει τα σοβαρά θέματα του Δήμου να μπαίνουν ιδιαίτερης προσοχής και να ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτά. Είναι κρίσιμο θέμα ποια θα είναι η περαιτέρω πορεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης, κυρία Κουρτέλη. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν εμείς εφαρμόζουμε την ίδια τακτική που εφάρμοσαν τα προηγούμενα χρόνια, θα μιλάμε πάλι για χρεοκοπημένες επιχειρήσεις, για κακή διαχείριση. Άρα λοιπόν, αν δεν λυθεί το θέμα και μια ριζοσπαστική πολιτική που θα αλλάξει τα δεδομένα, τότε θα έχουμε πάλι τα ίδια και τα ίδια.